Είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούν οι παραπληγικοί να επιβιβαστούν σε τρένο και να ταξιδέψουν. Όπως επισημαίνουν, τα ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα δεν είναι σε χρήση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανεβάσουν το αναπηρικό αμαξίδιο και να επιβιβαστούν στο τρένο. Μου είπε πάνε ότι άτομο με σε αναπηρικό ηλεκτρικό αμαξίδιο απαγορεύεται να μπει σε τρένο τη τρένωσε. Τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών συγκεντρώθηκαν στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης και πραγματοποίησαν ολιγόλεπτη κατάληψη των γραμμών για να διαμαρτυρηθούν για τον αποκλεισμό τους από τη μετακίνησή τους με τρένο. Μου γνωστοποιήθηκε ότι δεν έχω δικαίωμα να ταξιδέψω. Στην αρχή νομίζω ότι μου κάναν πλάκα, προσπάθησα να καταλάβω τι θέλουν να πούν. Μου είπαν ότι αρνούνται να βάλουν ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο στην τρένωσε. Πρέπει άμεσα μηχανήματα τα οποία αγοραστήκανε με τον ιδρώτα των Ελλήνων φορολογουμένων δεν χρησιμοποιούνται και παραμένουν σε αποθήκες κλειστά. Τα μηχανήματα ανύψωσης ήδη έχουν παραλυφθεί από τον ΟΣΕ σε συνεννόηση με την ΤΡΟΝΟΣΕ που είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση και τη χρήση. Παρ' όλα αυτά δεν λειτουργούν ακόμη. Κάποιες διαδικαστικές δυσχέρειες που υπάρχουν, κυρίως όσον αφορά το ανυψωτικό μηχάνημα το οποίο έχει προμηθευτεί ο ΟΣΕ, που εξυπηρετεί στην επιβίβαση βαρέων αμαξιδίων, κυρίως ηλεκτρικών, τον ΑΜΕΑ, αλλά δεν έχει παραδοθεί από τον ΟΣΕ στην ΤΡΕΝΟΣΕ. Υπάρχει αυτό το μηχάνημα. Βεβαίως, και φυλάσσεται κάτω στις εγκαταστάσεις του σταθμού. Είναι θέμα λειτουργίας του μηχανήματος εξαιτίας κάποιας διαδικασίας την οποία δεν γνωρίζω από την ΤΡΕΝΟΣΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθεί λύση στο θέμα της χρήσης του ανυψωτικού μηχανήματος και τη διευκόλυνση των παραπληγικών στο ταξίδι τους με την ΤΡΕΝΟΣΕ.